Ποιος μας θα στείλει αυτά, Smoky. dinner lady, πέντε αξέχαστες γεύσεις, θα δούμε, γεύσεις για ιδανικές στιγμές, mm. ιδανικό για τους γλάτσες των φρούτων, ένα μείγμα με πολύχρωμα ζουμερά μούρα, το αστέρι της παράστασης, ζουμερό ριμοραδάκινο, μια νοσταλγική ανάμνηση της τσιχλόφουσκας, φρούτα, 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 καλοκαίρι έρχεται. Dinner Lady Moments λέει σειρά mm -hmm. Τι να του πω τώρα, να mm -hmm. τους πω ότι η Γιούλη σειρά είναι καλή Πάμε να την ψωνίσουνε ναι. mm -hmm. Βγάλουμε και εμείς κανένα μεροκάματο mm -hmm. Για να δούμε mm -hmm. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Σμόκη Μπορείτε να μπείτε στη σελίδα της να δείτε όλα τα προϊόντα τα οποία μπορεί να μας παρέχει μέσω αυτής. Να πούμε ότι είναι μια εταιρεία χονδρικής και λιανικής πώληση. Μπορούμε να βρούμε και τα dinner lady τα οποία θα παρουσιάσουμε σήμερα και όλη τη σειρά την οποία παρέχει μέσω αυτής. Αξίζει να επισκεφτείτε τη σελίδα και να δείτε ό,τι άλλο προϊόν σας αρέσει. Moments από Dinner Lady. Μα συνέχεια θα τη σειρά. Η Smoky είναι μια φρουτένια σειρά. Μια άκρο καλοκαιρινή σειρά. Ωραία. Καλή. Ιδανική για την έναρξη του καλοκαιριού. Σήμερα όμως ήρθαμε να πούμε συγκεκριμένα για πέντε γεύσεις. Για πέντε γεύσεις της Dinner Lady που έχει βγάλει είναι άκρο καλοκαιρινές. Μάλλον θα τις θεωρούσα έναρξη του καλοκαιριού. Είναι πέντε φρουτένιες γεύσεις, κυρίως μούρα είναι. Φαντάζομαι θα τις έχετε δει. Είναι αυτές εδώ, το φιλαδιάκι μας είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο μας λέει όλες τις αναλυτικές πληροφορίες για τα υγρά. Μια σύντομη περιγραφή. Ήρθε η ώρα να πούμε έτσι λίγο μια γνώμη για αυτά εδώ τα υγρά. Η σειρά αυτή μου έχει έρθει κατευθείαν από τη Σμόκη και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι καθαρά για λόγους παρουσίασης και απλά να πω μια προσωπική άποψη και μια γνώμη και την άποψούλα μου για αυτά εδώ τα υγρά. Το πρώτο υγρά και τη σειρά στο οποίο και είναι να είναι και το αγαπημένο μου από τη συγκεκριμένη σειρά γιατί ίσως είναι και το μόνο που έρχεται κατά μία έννοια με την καμία κοντά στα γούστα μου, αλλά είναι ένα υγρό το οποίο μπορώ να το ατμήσω, είναι το Bubble Gum, είναι το Bubble Mint, το οποίο μα θυμίζει μία big bubble. Εκεί μου έφερε την, την αίσθηση όταν, τον, όταν το πρώτο άτμισα και το έβαλα και σε μηχανικό και σε pod και σε με RDL και το δοκίμασα, αλλά λόγω της δροσιάς της οποίας έχει μέσω της μέντας, σου δίνει μια καλύτερη αίσθηση σε έναν αεράτο ατμοποιητή. Για την ακρίβεια, εγώ το έχω κουμπώσει εδώ, το έχω δείξει πολλέ φορέ. Είναι στο μηχανικό τη Mammoth Creation μαζμένα Kennedy. Το οποίο βγάζει απίστευτη γεύση. Σου δίνει μια ωραία δροσιά, δροσιά, όχι παγωμένο, δεν είναι εκείνο τη κουλάδα, δεν ξέρω καν τι έχει μέσα. Δεν γνωρίζω τι συστατικά και τι υλικά έχει μέσα. Αλλά σου βγάζει αυτή την ωραία αίσθηση του παγωμένου, χωρί την φάση τη κουλάδα. Εκεί μου το πάει εμένα. Με αποτέλεσμα ότι ακόμα και σε ποντ που δοκίμασα, σου είχε αυτή την ωραία τη σπιλτάδα, αυτή την την αίσθηση, την ωραία που νιώθεις και την τσιχλόφουσκα, αλλά και τη δροσιά. Πιο χαμηλή βέβαια η ένταση της γεύσης, ε, πιο καλά το πήρα πούμε, σε ένα τρυπεράκι μονής αντίστασης περίπου στα 0,5 και ακόμα καλύτερα σε ένα τέτοιο μηχάνημα ή σε οποιοδήποτε αερά το ατμοποιητή άνω των 50W. Τσιχλόφουσκα ψιλοφραουλένια χωρίς να χτυπάει πάρα πολύ χωρίς να χτυπάνε πάρα πολλοί φράουλες και τα λοιπά είναι καθαρίζει σαν να μασάζει μια τσιχλόφουσκα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο υγράκι το οποίο θυμίζει τσιχλόφουσκα είναι τσιχλόφουσκα βασικά με μια πάρα πολύ ωραία αίσθηση δροσιάς το προτείνω ανεπιφύλακτα δοκιμάστε το ειδικά όσους σας αρέσουν τύπου bubblegum και τέτοια γιατί δίνει πάρα μα πάρα πολύ ωραία γεύση και πάμε στην επόμενη γεύση πάμε να δούμε το επόμενο υγράκι το επόμενο υγράκι θα είναι το Fruit Splash. Το Fruit Splash είναι ζουμερό καλοκαιρινό μείγμα, νότες φραγκοστάφυλου, νότε φραγκοστάφιλου, ανάμεικτα μούρα και ελαφρώ όξινη νότα που παντρεύονται ιδανικά σε ένα κοκτέιλ. Και πάρα πολλέ ακόμα αρωματικέ πινελιές που δεν μπορώ εγώ να τι καταλάβω. Δεν είμαι ειδικό. Αυτό που θα πω ότι υπερτερεί στη συνταγή είναι γλυκά μουρα. Ε, βασικά φραγκοστάφυλλο. Φραγκοστάφυλλο μουρο είναι και αυτό. Τα μουρα είναι και τα φραγκοστάφυλλα. Τέλος πάντων, αυτό είναι πιο γλυκό. Σου δίνει όμως και μία αίσθηση... Ε, μία όξινη φάση. Σου δίνει και μία όξινη αίσθηση. Δεν τα μπορώ καθόλου αυτά τα υγρά προσωπικά εγώ. Ε, σαν γεύση είναι ωραίο. Δεν είναι άσχημο. Δεν είναι καθόλου άσχημο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ειδικά οι τύποι οι οποίοι κάνετε φρούτα και γενικά σας αρέσει τώρα καλοκαιρά και παραλία και τα σχετικά είναι πάρα πολύ ωραία να σας συνοδεύσουν το συγκεκριμένο μου απέδωσε πάρα πολύ και στο αεράτο αλλά και σε έναν ατμοποιητή τον 20W εκεί μου απέδωσε πάρα πολύ ωραία γιατί έβγαλε μια όμορφη γλυκάδα μαζί με την οξύτητα την οποία έχει μέσα με αυτό το όξενο που βγάζει και κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο συνδυασμό δεν έχω να πω κάτι περισσότερο γιατί είναι μία μίξη γενικώ φραγκοστάφυλων και μουρων. Έρχονται και παντρεύονται. Όσο πιο πολύ οριμάζει, τόσο πιο έντονη είναι αυτή η γεύση, τόσο πιο ευδιάκριτη. Είναι γενικά και έχει και κάποια άλλα αρώματα, κάποιε άλλε γεύσει, τι οποίε δεν μπορώ να εντοπίσω, δεν μπορώ να τι καταλάβω, δεν θα πω ψέματα. Το βασικό του χαρακτηριστικό όμω είναι ότι καταλαβαίνει με τιμή ότι είναι, μιλάμε για φραγκοστάφυλλο και μουρα. Κατευθείαν. Ε, και την όξινη, την έση, την νιώθει να το πώσουμε στη γλώσσα την ώρα που το ατμίζεις την τη, τη αυτή την όξινη τη γεύση την οποία έχει ωραίο υγρό, it's not for me το ξεκαθαρίζω και πάμε να δούμε, δεν θα σταθώ πολύ σε αυτά εδώ τα και όπως στάθηκα στο Bubble Mead το οποίο μπόρεσε και το άτμισε αρκετά παραπάνω και πάμε να δούμε το επόμενο το οποίο είναι το Raz Bubbles Raz Blues Raz Blues ναι, Raz Blues είναι πολύχρωμα ζουμερά Μούρα! Χωρί φραγκοστάφιλα αυτή τη φορά. Έχουμε μια σειρά από μούρα. Με εκρήξει από μύρτιλα και σμέουρα. Στο χωριό μου τα σμέουρα τα λένε σκάμνα. Ναι. Είναι εντελώ διαφορετική γεύση. Στα μούρα κατατάσσονται και αυτά, αλλά έχουν μια πολύ πιο διαφορετική αίσθηση. Και εδώ θα πούμε ότι υπάρχει μια οξύτητα στη γεύση λόγω των σμέουρων. Μπορεί να έχουν και τα μύρτιλα. Μύρτιλα δεν ξέρω αν έχω φάει. Μπορεί να έχω δοκιμάσει. Δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρο. Αλλά τα σμέουρα. Ε, έχουν μια οξύτητα στη γεύση. Ε, τώρα δεν ξέρω αν είναι πολύ χρώματα μουρα, πάντως η παρουσία τους είναι πάρα μα πάρα πολύ έντονη εδώ. Το καθιστά ένα λίγο πιο έντονο υγρό σε γεύση συγκριτικά με το Fruits Plus, χωρίς να έχει όμως εκείνες τις εκρήξεις της όξινης γεύσης που είχε το προηγούμενο. Είναι πολύ πιο εναρμονισμένο. Γλυκό υγρό, αρκετά γλυκό υγρό, δηλαδή με ένα μπορώ να πω ότι με λίγο σε, γιατί είναι τώρα όλα τα μούρα είναι γλυκά. Έχουν και την οξύτητά τους κάποια, αλλά είναι πάρα πολύ γλυκά. Δεν θα πω ότι είναι και το κορυφαίο υγρό τη Dinner Lady, αλλά είναι όμορφο, είναι ωραίο, έχει μια ωραία αίσθηση και γενικά αναφέρεται σε συγκεκριμένη κατηγορία ατμιστών. Το επόμενο το οποίο θα δούμε είναι το Grape Star. Grape Star το λέει και το όνομα. Είναι το αστέρι της παράστασης, Star, grape στα φύλλη, το οποίο είναι συνδυασμός από έντονα φρούτα, όχι, συνδυασμός από κόκκινα και μαύρα σταφύλια, καταλαβαίνεις με τη μία ότι έχει ανοίξει ένα ριμπένα και το πίνεις στο πολύ χαλαρό, ε, αλλά εδώ έχουμε την ιδιαιτερότητα του γλυκάνισου. Ο γλυκάνισος τώρα τι έρχεται, έρχεται εδώ πέρα και το εκτινάσαι στα ύψη και του δίνει αυτή την, την τη γεύση. Όχι, το spicy πάει αλλο το spicy πάει λίγο στα καυτερά του δίνει μία αίσθηση, όπως και να έχει μία αίσθηση δροσιάς, βασικά και με ένα ουζάκι δίπλα, εγώ το κατέβαζα άνετα, παρόλο που δεν μου αρέσουν τα μούρα και τα φραγκοστάφυλλα και τα σταφύλια και τα σχετικά, ε, αλλά όλο αυτό μας δίνει έτσι ένα δροσερό φινίρισμα ρε παιδί μου στο τέλος το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό κι αν είναι άκρος καλοκαιρινό και όχι συνηθισμένο νομίζω ότι σε γλυκάνισο έχουμε δει ελάχιστα υγρά και με το που θα το δοκιμάσεις θα νιώσει το λαιμό εδώ κατευθείαν ένα φυσικό πάγωμα ένα πάρα πολύ ωραίο. Βασικά, δηλαδή, σαν να έχει πει ένα. Πώ πίνει, α πούμε, το ούζο και κάτι θέλει, ότι και εγώ Καμία σχέση, αλλά θα νιώσει ένα, ένα πράγμα, να δώσω ένα feeling, ένα, μια αίσθηση την οποία στο λαιμό κατευθείαν θα σε κατακλείσει. Όχι στο στόμα, στο λαιμό. Είναι πολύ ιδιαίτερο, δηλαδή μπορούσα να πω κάποιες στιγμές από τις δύο τρεις απανοτές τζούρες ότι με καίει και λίγο ρε παιδί μου, δεν είναι παγωμένο, δεν σε παγώνει και πάει προς το δροσερό μια φυσική δροσιά την οποία του δίνει χωρίς να είναι παγωμένο δίνοντας μια πάρα πολύ ωραία αίσθηση στο λαιμό, κάτω χαμηλά δεν ξέρω πως λέγονται νότες, κορυφές, επίγευση, δε, δεν, ξέρω πως θα λέτε εσείς οι επαγγελματίες εμένα πάντως κάπου δω μου το δω, εδώ, εδώ, βλέπετε εδώ, έτσι. εδώ πέρα Υπό, ωραίο. Γλυκό και αυτό. Όχι τόσο έντονο όπως το Raz Blues. Ε, δεν είναι τόσο έντονα γλυκό. Είναι πιο ήπιο υγρό. Πια πιο old day. Το συγκεκριμένο είναι καθαρά για πιο old day. Ε, αναλόγως τα γούστα δεν θα κουράσει. Και πάμε να φύγουμε εντελώς από τα μουρά και να πάμε σε ένα ε, υγρό το οποίο. Έχουμε δοκιμάσει βερσιόν του τουλάχιστον εγώ σε διάφορες μορφέ. Ε, μορφές και πάμε σε ένα όριμο ροδάκινο συνδυασμένο με γλυκιά τσιχλόφουσκα και φρουτόδες ανατροπή. Στο συγκεκριμένο θα συναντήσουμε μια τσιχλόφουσκα αλλά με ροδάκινο αυτή τη φορά. Το ροδάκινο υπερέχει στο τόπο το γλυκό κλασικό ροδάκινο. Λε και τρώ γλυκό ροδάκινο που είναι μελωμένο μέσα από το βάζο, πώ το φτιάχνουν αυτό και βγαίνει με όλα τα υγρά. Έτσι, αυτό το πράγμα με την αίσθηση τσιχλόφουσκα. Δεν ξέρω πώ το συνδυάσανε εδώ πέρα και το πετύχαν τόσο ισορροπημένο. Γιατί όπω σα είπα, έχω ξαναδοκιμάσει περίπου τέτοια διαβερσιόν σε άλλη εταιρεία. Είναι γλυκό. Η αίσθηση του, του, ροδάκινου μένει καθαρά. Βασικά είναι σαν να τρως φρέσκο ροδάκινο, πραγματικά έτσι, Αυτή την... έχουν αποτυπώσει τη γεύση πάρα πολύ ξεκάθαρα. Μαζί με αυτό έρχεται και πλημμυρίζει το στόμα σου η αίσθηση της τσιχλόφουσκας, χωρίς να είναι παγωμένο, εδώ είναι το απόλυτο γλυκό υγρό της σειράς χωρίς να λέμε αυτό που λέμε πάστα. Είναι γλυκό τόσο όσο. Δεν είναι παγωμένο συγκριτικά με το bubble mint το οποίο έχει την αίσθηση της ρωσιά. αλλά έχει την αίσθηση της τσιχλόφουσκας με το ροδάκινο να μένει να το να πλημμυρίζει όλο σου το στόμα τι κορυφέ, τις νότες, τις τα πάντα, ό,τι μπορεί να έχεις μέσα στο στόμα το πλημμυρίζει με ροδάκινο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί θέλω να είμαι αντικειμενικό και μου αρέσει να λέω πάντα τα πράγματα όπω είναι, αυτή η σειρά δεν απευθύνεται σε μένα. Σε μένα ήρθε καθαρά για να πω μία γνώμη, να κάνω μία δοκιμή. Σαν άνθρωπος κυρίω ο οποίο δεν ατμίζω τέτοια υγρά, μπορώ τουλάχιστον να αποτυπώσω ότι ξέρει κάτι. Αυτό το υγρό, η τάδε σειρά, ατμίζεται. Η τάδε σειρά αξίζει να τη δώσει ε, σημασία. Γιατί δεν είναι στο στοιχείο μου, είμαι σε εντελώ αλεάκριγο. Εγώ είμαι κυρίω του καπνικού, είμαι καπνικού και γκουρμεδιάρικων. Εδώ πέρα έχουμε μια καθαρά φρουτένια σειρά με κάποια παγωμένα σε αυτά. Σα είπα το καλύτερο για μένα είναι το bubble meat. αποτυπώνει πάρα πολύ ωραία την τζικλόφουσκα. Μια ωραία αίσθηση συνδροσία χωρί να ενοχλεί. Βασικά που σου δίνει η μέντα πάρα πολύ όμορφα. Τα υπόλοιπα υγρά όμω τη σειρά απευθύνονται σε φρουτάκιδε απαντάχου φρουτάκιδες, απλά δοκιμάστε έστω ένα από τη σειρά και θα με θυμηθείτε. Περιμένω το like σας, το share σας, δεν πρόκειται να το κάνετε ποτέ, ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο, αν έχετε δοκιμάσει τη σειρά, αν θα θέλατε να τη δοκιμάσετε τη σειρά, τι θα σας άρεσε από τη σειρά, γενικά κάντε ένα σχόλιο με ένα, ή ένα ερώτημα, κάτι το οποίο σας ενδιαφέρει σας να ρωτήσετε, το g για τη σειρά, για τα συγκεκριμένα υγρά, αυτά. G-Velpse is here, see you next time, bitches.